Εδώ είμαστε 2 στις 2. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε στην κουζίνα το 2 στις 2, γιατί σήμερα θα φάμε ένα καταπληκτικό γλυκό και μιλάω για τον μπισκοτένιο πειρασμό με βρώμη, πετιμέζι, σταφίδες και καραμελωμένα μήλα. Καταπληκτικό. Ήδη μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, μαζί με τον Ηλία. Τον Ηλία Αντωνιάδη, το σεφ μας, και τον Κωνσταντίνο Τάση, τον δεύτερο σεφ. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πέστε μου λοιπόν πώς θα ξεκινήσουμε. Τι χρειαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, να δούμε αν θέλουμε τα υλικά, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, να θα πούμε ξεκινήσουμε τα υλικά. Με την κάρτα των υλικών. Τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα δούμε μέσα τώρα. Έχουμε, καταρχήν, μιλάω, μπισκοτένιος πειρασμός με βρώμη, σταφίδες, πετιμέζι και καραμελωμένα μήλα. Ακούστε τώρα τι χρειαζόμαστε. 6 μήλα ζαγορίνη. 2 πακέτα βιολάντα με βρώμη. 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ελίκι. 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Και συνεχίζουμε. Ζάχαρη άχνη, 300 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 4 συσκευασίες πετιμέζι ζαγορί, 100 γραμμάρια σταφίδες πες Αιγίου, 3 φυσίγγια βανίλια, 1 ματσάκι δυόσμο με γιαγανίρισμα, 2 μήλα γιαγανίρισμα, 1 ξυλαράκι κανέλας. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και είμαστε έτοιμοι για δράση. Ακριβώς. Αυτά είναι τα υλικά, είναι όλα 100% ελληνικά, είναι δικά μας και πολύ γνωστά στον κόσμο. Πριν από οτιδήποτε, θα ξεκινήσει από εκεί ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία. Να καραμελώσει μήλα. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Να μπορέσουμε να καραμελώσουμε λίγο τα μήλα. Να κάνουμε λίγο μια διόρθωση ότι το πετιμέζι είναι 4 κουταλιές του γλυκού. Για τη συνταγή του γλυκού, λοιπόν. Στα υλικά, εκεί πρέπει να πούμε για τα πετιμέζι, θα βάλετε 4 κουταλιές του γλυκού. Ωραία. Εδώ ήδη βλέπουμε, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε κόψει λοιπόν τα μήλα μας. Τα έχουμε ήδη τεμαχίσει. Σε λίγο νεράκι με λίγο λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Α, μάλιστα. Να το tips. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι. Όταν λοιπόν εσείς κόψετε τα μηλαράκια, θα πρέπει λοιπόν να τα έχετε βάλει ήδη σε λίγο νεράκι με λεμόνι. Γιατί αυτό τι κάνει, δεν μαυρίζει τα μήλα. Ακριβώς. Να λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο tips. Αυτά είναι τα μικρά έξυπνα tips. Πολύ ωραία. Και τώρα θα βάλουμε τις βανίλιες. Εδώ θα προσθέσουμε, έχουμε πει 3 βανίλιες. Θα προσθέσουμε τη μία μέσα στη γέμιση που θα κάνουμε, στα καραμελωμένα μήλα, και την άλλη θα τη βάλουμε, ωραία, στη βάση που θα κάνουμε σε λίγο. Ένα φυσίγγι βανίλια, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ όσο να αφήσουμε τον Κωνσταντίνο εκεί να καραμελώσει τα μήλα, να πούμε για την εταιρεία Ζαγορίν, την οποία είναι από το 1916, είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, τα μηλαράκια μας τα υπέροχα. Ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι, όπως λέγανε, και ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστό. Ακριβώς. Ένα παραπάνω, πολλοί τα γνωρίζουν, βλέπουμε πως σαρκώδεις. Εδώ θα πούμε το μεγάλο μυστικό ότι είπαμε: πλένουμε καλά τα μήλα και τα τρώμε με τη σάρκα. Δεν βγάζουμε, δεν κόβουμε τη φλούδα. Έχει πολλές βιταμίνες, είναι θρεπτικά και θα μας κάνει και πάρα πολύ καλό, ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο που χρειαζόμαστε πολλές βιταμίνες. Ειδικά τώρα το χειμώνα, βέβαια. Ωραία. Να ενημερώσουμε βέβαια για το πετιμέζι που είναι γνωστό τώρα στον κόσμο. Το πετιμέζι είναι από φυρίκια. Παλιά το λέγανε, και όπως έτσι ξεκίνησε, είναι η τροφή των κεντάβρων. Ό,τι καταλαβαίνει ο κόσμος και λοιπόν, ό,τι μπορεί να δώσει. Θα μου επιτρέψετε λίγο να δοκιμάσω. Βεβαίως. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, πάρα ακριβώς. Πολύ νόστιμο. Έχει σίδηρο, έχει ασβέστιο, το χρειαζόμαστε, είναι θρεπτικό και νόστιμο. Πάρα και πώς να μην είναι, φυσικά, αφού είναι από μήλα φυρίκια. Ναι, το συγκεκριμένο γλυκό που φτιάχνουμε σήμερα, Φωτεινή μου, όπως το βλέπεις εκεί πέρα και έτοιμο, το έχουμε φτιάξει εδώ πιο μπροστά. Η βάση μπισκότου είναι από μπισκότα βιολάντα, είναι καθαρά ελληνικά, με βρώμη, με μέλι, με αγάπηρη, έχει διάφορες γεύσεις. Εμείς εδώ το έχουμε φτιάξει, Κωνσταντίνε, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει με μέλι τη βάση σήμερα. Έχουμε φτιάξει με μέλι. Έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία μαζί με την σταφίδα. Και να πούμε ότι είναι πολύ ωραία τα μπισκότα αυτά. Εγώ τα προτιμώ πάρα πολύ, βέβαια. Ωραία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σνακ, πηγαίνει με όλα. Καταπληκτικό, νοστιμότατο, πάρα πολύ υγιεινό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι είναι υγιεινά. Και φυσικά κυκλοφορούν σε φοβερές γεύσεις. Και πάρα βανίλια και σοκολάτα και κούκκις. Τι λέτε τώρα. Και ελληνικό. Το βλέπεις πόσο μαλακό είναι μέσα από τη συσκευασία του. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Ο συνδυασμός όλων αυτών για να βγει αυτό το υπέροχο γλυκό, μια και αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή, η Ορθοδοξία του Αρχαγγέλων Μιχαήλ. Βέβαια, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το γλυκό και να κεράσουμε τον κόσμο. Η βάση του είναι με μπισκότο. Το μπισκοτάκι είναι τέλειο. Είναι φανταστικό. Καταπληκτικό. Το τρώμε και έτσι, Τραγανό, υπέροχο. Θα συνεχίσουμε λίγο εδώ, συγγνώμη, πρωτού φτιάξουμε τη βάση. Εδώ βλέπουμε το μήλο έχει μαραθεί. Με το ελαιόλαδο. Θα βάλουμε λίγη κανελίτσα. Έχει μελώσει, όπως έχει μελώσει, καραμελώσει. Νομίζω ότι δεν έχω λόγια. Θα βάλουμε λίγη ζάχαρη που θα το βοηθήσει να καραμελώσει. Άρα, λοιπόν, βάλαμε κανέλα. Λίγη ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη. Και εδώ θα βάλουμε
και το μαγικό πετιμέζι. Αυτό. Το οποίο χρειάζεται να βάλουμε λιγότερη ζάχαρη εδώ, γιατί αντικαθιστά και λίγο τη ζάχαρη. Πολύ ωραία. Και να πούμε, το πετιμέζι είναι ένα υπέροχο προϊόν. Mm-hmm. Το οποίο πραγματικά μπορεί, δηλαδή πηγαίνει ακόμα και στις σαλάτες. Αυτό. Σε πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά φαγητά. Αυτό ακριβώς. Είχαμε πει και καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών, των οποίων θα αρχίσουμε να έχουμε, θα δείξουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε συνδυασμούς, που είναι θρεπτικά, νόστιμα και φυσικά ταιριάζουν εκεί που δεν περιμένουν. Και ξέρετε κάτι, Ηλία και Κωνσταντίνε, ο κόσμος θέλει απλά πράγματα. Αυτό ελληνικά, πράγμα. Ελληνικά προϊόντα τα οποία μπορεί να τα βρει εύκολα, αυτό. Να είναι φτηνά. Έτσι. Και όλα αυτά τα προϊόντα που έχουμε εδώ είναι ελληνικά, είναι από ότι έρχονται κατευθείαν από την ελληνική γη. Για αυτήν που δεν μιλήσαμε καθόλου φυσικά και είναι αμαρτία να μην το πούμε, είναι η σταφίδα. Η κορυφαϊκή σταφίδα, η οποία είναι νούμερο ένα γνωστή σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη είναι η βοστίτσα, έτσι λέγεται η ποικιλία της, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Και με αυτήν εδώ θα κάνουμε πολλές άλλες συνταγές και σε φαγητό, επειδή έρχονται και Χριστούγεννα, θα δείξουμε και χριστουγεννιάτικες με κρέας, πώς ταιριάζει η σταφίδα μέσα. Καταρχήν, σταφίδα δεν βάζουμε στη γαλοπούλα. Σταφίδα, τι λέμε τώρα, τι έχουμε να πούμε για τα Χριστούγεννα, τι έχουμε να δείξουμε. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα με ελληνικά προϊόντα. Αυτά τουλάχιστον που δείχνουμε σήμερα, όπως και χθες που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε, είναι καθαρά ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, και επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι και φτηνά προϊόντα. Δηλαδή, αυτό είναι και ελληνικά και φτηνά προϊόντα, γιατί εμείς κοιτάζουμε πάνω απ' όλα το δικό σας πορτοφόλι. Έτσι, πάνω μην κάνουμε υπερβολές. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βάλαμε τελευταία στιγμή τη σταφίδα για να μπορέσει να φουσκώσει λίγο και να πάρει τα αρώματα από το μήλο, την κανέλα. Δεν χρειάζεται τη σταφίδα να τη βάλουμε πριν στο νερό. Όχι, δεν χρειάζεται. Φουσκώνει εδώ με την υγρασία που έχει το μήλο και τα διάφορα, φουσκώνει. Εγώ θα βοηθήσω εδώ τον Κώστα. Ναι. Να δείξουμε λίγο τη βάση πώς θα την κάνουμε. Έχουμε ετοιμάσει ωστόσο μία. Ωραία. Τα μπισκοτάκια αυτά είναι πάρα πολύ μαλακά. Είναι πολύ μαλακά και τραγανά και μαλακά ταυτόχρονα. Πώς τα καταφέρουν δεν ξέρω. Κοιτάξτε τι εύκολα τρίβεται με το χέρι. Δεν χρειάζεται καν να βάλεις μιξεράκι. Αυτό μου αρέσει πολύ το τρίψιμο. Γνωρίζω τα παιδιά μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι, ξέρεις, την Κυριακή κάνουμε όλοι μαζί οικογένεια, κάνουμε γλυκάκια, κάνουμε φαγητά. Οπότε ξέρεις, είναι ωραίο. Είναι ο χρόνος το φαγητό ενώνει την οικογένεια. Πάνω απ' όλα. Έτσι δεν είναι. Πάνω απ' όλα. Κοίταξε, Φωτεινή μου, τώρα πώς έχει καραμελώσει αυτό. Α, καλά. Τι ωραία που μυρίζει. Όπω οι μυρωδιές είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικό. Και να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο, είναι φθινοπορεινό, χειμωνιάτικο γλυκό αυτό. Έτσι. Πράγματι είναι ένα γλυκάκι ειδικά για τον καφέ σας, τον πρωινό καφέ, αλλά και τον απογευματινό. Εσείς φίλες και φίλοι που με παρακολουθείτε τώρα, είναι ό,τι πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν δώστε την προσοχή σας σε εύκολο γλυκό, καταπληκτικό, γρήγορο, βέβαια, υγιεινό. Όσο και αν λένε ότι τα γλυκά παχαίνουν, το συγκεκριμένο έχει τόσες πολλές βιταμίνες και τόσες... Βιταμίνες, έτσι. Και να πούμε και την αλήθεια, θέλουμε και λίγο την αμαρτία μας. Θέλουμε το γλυκάκι μας. Δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι ελαφριά αμαρτία τότε. Έτσι, ελαφριά. Σωστό. Εδώ είδαμε, βάλαμε λίγο λιπαρή ουσία εδώ που είναι το συγκεκριμένο βάλαμε το ελίκι. Ελάχιστο ελαιόλαδο, είδαμε. Λίγο να του δώσουμε την υγρασία. Λοιπόν, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ελίκι, λοιπόν, πολύ ωραία. Και τώρα ο Ηλίας προχωράει, κάνει τη βάση. Λοιπόν, κάτω. Έχουμε πατήσει καλά εδώ. Έχουμε δημιουργήσει κάτι σαν βάση cheesecake. Cheesecake. Ωραία. Πολύ ωραία. Χρησιμοποιούμε ελληνικό μπισκότο. Δεν βάλαμε καθόλου βούτυρο, βάλαμε ελαιόλαδο και πάλι ελληνικό. Έχω δημιουργήσει εδώ τη βάση, την περνάω κατευθείαν από εκεί, δεν βγάζουμε το τσέρκι για να κάνει το γέμισμα από πάνω ο Κωνσταντίνος. Αυτό καλό θα ήταν να μπει στο ψυγείο για 10 λεπτάκια. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε και βάζουμε τη γέμιση από πάνω. Να σας πω κάτι, εγώ τώρα το χειμώνα το θέλω και λίγο ζεστό, δηλαδή τη μιλόπιτα μ' αρέσει να είναι ζεστή. Γιατί, μ' αρέσει να βάλω και στην άκρη λίγο παγωτό. Το χειμώνα. Λέω τώρα. Είναι πάντα ο τέλειος συνδυασμός. Ζεστό, ναι. Λοιπόν, και είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, η μιλόπιτα, η ζεστή, η αχνηστή, που μυρίζει καταπληκτικά, να έχεις και δίπλα και το παγωτάκι, δεν είναι τέλειο. Νομίζω ότι έχεις βγάλει τον τέλειο συνδυασμό για αυτό το γλυκό. Έτσι θα το προτείνουμε πλέον. Ωραία. Να στολίσουμε λίγο για το πιατάκι. Και τώρα κοιτάξτε, πόσο απλό ήταν. Φτιάξαμε την μπισκοτένια βάση. Βάλαμε λοιπόν το υλικό μας, που γίνεται σε ελάχιστα λεπτά. Το μιλαράκι, τη σταφίδα, πάρα πολύ ωραία, μελωμένα όλα αυτά. Και τώρα θα το διακοσμήσετε, βάζετε τις κανελίτσες. Ένα ωραίο. Έχεις το μεγάλο μυστικό. Ναι. Εδώ. Αυτό τι είναι, είπαμε. Είναι το πετμέζι, το οποίο το περάσουμε εμείς μέσα για να μπορέσουμε να δέχουμε καλύτερη χρήση. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίες λύσεις, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες. Ένα πολύ εύκολο, γρήγορο ελληνικό γλυκό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω και στους φίλους τηλεθεατές, εάν στην περίπτωση ξεχάσανε κάποιο υλικό, εάν θέλουν να ξαναδούν μια συνταγή, μπορούν να μπουν στο envolos.gr και να παρακολουθήσουν ό,τι χάσανε ή αν θέλουν να ξαναδούν τη συνταγή πολύ για να μας ξαναθαυμάσουν. Envolos λοιπόν, envolos.gr και μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις συνταγές που θα κάνουμε εδώ, στο 2 στις 2. Εδώ θα μπορούσε να πει ότι είναι καθαρά χριστουγεννιάτικο αυτό, μπορούμε να το παρουσιάσουμε έτσι στο χιονισμένο ωραίο. Εγώ έχω ετοιμάσει ένα για σένα και ένα για τη φίλη μας.
Μαρία από πολύ εκεί, ωραία. Κοιτάει, και μπορείτε να τα γευτείτε και να μας πείτε και τη γνώμη σας. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω μετά από όλα αυτά. Καταπληκτικό. Λοιπόν, εγώ θέλω να δοκιμάσω το κουτάλι μου εδώ. Το κουτάλι μου είναι εδώ. Να το δοκιμάσω, μου επιτρέπετε. Ζεστό, ζεστό όπως είπαμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτά που ακούμε δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ ωραίο το γλυκό μας. Τι γλυκά είναι αυτή.